Face to face μαζί σας. Σήμερα καλεσμένο έχουμε τον καθηγητή οφθαλμολογίας, χειρουργό, τον κύριο Παπαδόπουλο. Τι κάνετε, κύριε Παπαδόπουλο, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Είστε καλά? Προσπαθούμε. Είστε καθηγητής οφθαλμολογίας. Είμαι επισκέπτης καθηγητής οφθαλμολογίας. Ακριβώς. Προηγουμένως. Είμαι και διευθυντής σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Είμαι διευθυντής της οφθαλμολογικής κλινικής και της μονάδας προηγουμένης οφθαλμολογικής μικροχειρουργικής. Που σημαίνει όλες οι νέες τεχνικές, όλη η νέα προηγμένη τεχνολογία για τα όμορφα μάτια, τους οφθαλμούς όπως λέμε. Ακριβώς. Εδώ στην εκπομπή Face to Face. Σαν τα μάτια μας. Ακριβώς. Στην εκπομπή Face to Face θα ενημερώσουμε σήμερα για τη διαθλαστική χειρουργική που έχει σχέση με οποία πρεσβεοποιία θα τα αναλύσουμε. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς είναι? Η διαθλαστική χειρουργική είναι ο κλάδος της, η υποειδικότητα της οφθαλμολογίας, η οποία ασχολείται με τη διόρθωση των διαθλαστικών σφαλμάτων. Και αυτά είναι η μοιοπία, η υπερμετροπία, ο αστιγματισμός και η προσβιοπία. Μάλιστα. Τώρα πάμε να τα πούμε one by one, ένα-ένα. Η μοιοπία τι ακριβώς είναι? Η μοιοπία είναι μια διαθλαστική ανομαλία όπου ο μοίωπας έχει δυσκολία να μπορεί να δει σε μακρινές αποστάσεις κυρίως. Αυτό οφείλεται σε δύο λόγους. Είτε το μάτι του είναι πολύ μεγάλο, είτε ο κερατοειδής του, το πρόστιο διαφανές μέρος του ματιού, είναι πάρα πολύ κυρτό, με αποτέλεσμα η εικόνα που έρχεται από το εξωτερικό περιβάλλον να μην εστιάζεται στο σημείο που θα, στο πίσω μέρος του ματιού που βλέπουμε καθαρά. Δηλαδή, το οπτικό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον κερατοειδή και τον φακό, δεν έχει ρυθμιστεί σωστά ώστε να εστιάζει η εικόνα ακριβώς στο σημείο όπου πρέπει. Και στους μύωπες αυτό το σημείο είναι πιο μπροστά από το κεντρικό βοθρίο, το κέντρο της οχράς κοιλίδας που είναι πάνω στον αμφιπλιστροειδή. Αποτέλεσμα, ο μύωπας βλέπει θολά μακριά, βλέπει όμως καθαρά κοντά. Η μυοπία συνήθως εμφανίζεται στην αρχή της εφηβείας. Συνήθως στο τέλος της εφηβείας έχει σταματήσει, παρόλο που υπάρχουν πάρα πολλές αποκλίσεις από αυτόν τον γενικό κανόνα. Υπάρχουν παιδιά όπου θα έχουν έναν μικρό βαθμό μυοπίας και υπάρχουν άλλα παιδιά που θα φτάσουν σε πολύ υψηλούς βαθμούς. Συνήθως αυτά τα παιδιά υπάρχει και οικογενειακό ιστορικό υψηλής μυοπίας. Αυτό που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια, ειδικά σε χώρες όπως η Κίνα, η Ιαπωνία, αλλά τώρα τελευταία και η Αμερική, είναι μια μεγάλη αύξηση της μοιοπίας στα παιδιά, η οποία κατά πάσα πιθανότητα οφείλεται στην υπερβολική χρήση, κατάχρηση θα έλεγα, ηλεκτρονικών παιχνιδιών, χρήση κινητού και συσκευών με τις οποίες ασχολούνται πάρα πολύ ώρα. Αυτό δηλαδή χειροτερεύει τα πράγματα στη μοιοπία όταν χρησιμοποιούν πάρα πολλές ώρες τον υπολογιστή? Φαίνεται πως εξελίσσεται η μοιοπία με πιο γοργούς ρυθμούς. Και μάλιστα υπάρχει τώρα τελευταία μια σύσταση προς τα παιδιά μικρής ηλικίας να βγαίνουν έξω, να παίζουν στο δρόμο, στις γειτονιές, στα πάρκα, έτσι, και να μην ασχολούνται συνεχώς με κοντινά αντικείμενα. Από Ανατολή έχει ξεπεράσει το 50% το ποσοστό μοιοπίας στα παιδιά, που είναι πάρα πολύ υψηλό. Και η τηλεόραση είναι κάτι που κουράζει? Η τηλεόραση όχι τόσο, επειδή είναι σε μακρινή απόσταση. Αυτό που δημιουργεί το πρόβλημα είναι το σφίξιμο εντός εισαγωγικών που κάνουν συνεχώς αυτά τα παιδιά για να μπορούν να εστιάσουν κοντά. Που συνήθως είναι σε μια μικρή συσκευή όπως το κινητό. Ακριβώς. Ο υπολογιστής θεωρείται το ίδιο ή λίγο καλύτερα? Και ο υπολογιστής είναι λίγο καλύτερα, γιατί συνήθως μια οθόνη είναι σε μια μέση απόσταση, σε απόσταση 60-70 εκατοστών. Αυτό που φαίνεται να επηρεάζει περισσότερο είναι αυτά που χρησιμοποιούνται κοντά. Κινητά, tablets και μικροσυσκευές παιχνιδιών. Μάλιστα. Τώρα, τι ακριβώς είναι η υπερμετροπία? Η υπερμετροπία είναι ακριβώς το αντίθετο της μοιοπίας. Εκεί είτε το μάτι είναι πάρα πολύ μικρό σε μέγεθος, είτε το κερατοειδής είναι πάρα πολύ επίπεδος και έτσι η εικόνα αντί να εστιάζει πάνω στο κεντρικό βοθρίο στον αμφιλιστροειδή, εστιάζει νοητά πίσω από τον αμφιλιστροειδή. Οι υπερμέτροπες είναι σε χειρότερη θέση από τους μοιοπές, διότι ενώ ο μοιοπας δεν βλέπει μακριά αλλά βλέπει κοντά,
οι υπερμέτροπες σε μεγάλο βαθμό δεν βλέπουν ούτε μακριά ούτε κοντά. Έχουν όμως ένα σχετικό πλεονέκτημα ότι σε μικρές ηλικίες ένα παιδί που έχει υπερμετροπία μπορεί να εξουδετερώσει την υπερμετροπία του μόνο του χωρίς να χρειαστεί γυαλιά. Αυτό όμως μπορεί να προκαλέσει κάποιο πονοκέφαλο μετά από κάποια στιγμή ή να κουράζει το παιδί, να μην μπορεί να διαβάσει. Γι' αυτό και πρέπει να γίνεται η διάγνωση έγκαιρα. Η υπερμετροπία μπορεί να συνυπάρχει, μπορεί να υπάρχει σε μικρές ηλικίες και στη συνέχεια όσο μεγαλώνει το παιδί να εξουδετερωθεί από την μεγέθυνση του ματιού στην εφηβεία. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά που γεννιούνται ή τα πρώτα χρόνια της ζωής τους έχουν υπερμετροπία και στη συνέχεια αυτή εξαφανίζεται. Μάλιστα. Τώρα ο αστιγματισμός. Ο αστιγματισμός πιθανόν είναι και πιο συχνός. Είναι πάρα πολύ συχνός. Έτσι. Λίγο πολύ όλοι οι άνθρωποι έχουν κάποιο μικρό αστιγματισμό και οφείλεται στην διαφορά καμπυλότητας που έχει ο κερατοειδής, που όπως είπαμε είναι η πρόσθετη επιφάνεια του ματιού. Σκεφτείτε το απλά σαν συγκρίνοντας μία μπάλα ποδοσφαίρου, που είναι ολοστρόγγυλη, με μία μπάλα του ράγμπι. Mm-hmm. Στον έναν μεσημβρινό είναι πιο κυρτή και στον άλλο πιο πλατιά. Αυτή λοιπόν η διαφορά παραμορφώνει μια εικόνα και αντί να βλέπουμε το στίγμα σαν ακριβώς σαν μια τελίτσα, σε υψηλούς αστιγματισμούς το βλέπουμε παραμορφωμένο και βασικά το βλέπουμε θολό. Μάλιστα. Τώρα θα ρωτήσει κανείς πώς αντιμετωπίζονται αυτές οι διαθλαστικές ανομαλίες, κύριε Παπαδόπουλε. Πρώτα απ' όλα φοράμε γυαλιά. Mm-hmm. Υπάρχουν και οι φακοί επαφής. Τώρα, όταν φοράτε γυαλιά, υπάρχουν μύθος μάλλον. Μύθος ή πραγματικότητα ότι όταν φοράς γυαλιά χειροτερεύουν τα πράγματα ή όχι? Είναι μύθος. Μύθος, οκ. Είτε φορέσετε τα γυαλιά, ή μάλλον ένα παιδί που ξεκινάει να έχει μυωπία. Είτε φορέσει τα γυαλιά. Θα πούμε και την πρεσβειοποίηση μετά. Ναι. Είτε φοράει γυαλιά, είτε δεν φοράει τα μυωπικά γυαλιά, η μυωπία του θα εξελιχθεί όσο θα εξελιχθεί. Λοιπόν, άρα το γυαλί είναι βοήθημα. Mm-hmm. Φορώντας τα ή μη φορώντας τα, δεν θα μπορέσουμε να επηρεάσουμε δυστυχώς την εξέλιξη της μυωπίας. Mm-hmm. Το ίδιο ισχύει και για την υπερμετροπία. Στην πρεσβειοποία τώρα, μια που το αναφέρατε, υπάρχει το εξής φαινόμενο. Η πρεσβειοποία, καταρχήν να πούμε ότι είναι κάτι που παρουσιάζεται γύρω στα 44-45 και είναι η αδυναμία του ατόμου να μπορεί να διαβάζει κοντά. Αν φορέσουμε πρεσβειοπικά γυαλιά και βλέπουμε καλύτερα, θα τα θέλουμε στη συνέχεια. Θα γλυκαθούμε και θα θέλουμε πάντα να φοράμε για να βλέπουμε καλύτερα. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα δεν είναι. Και επίσης κάτι άλλο. Θα ανεβεί ο βαθμός της πρεσβειοποίησης σε κάθε περίπτωση, είτε φοράτε γυαλιά είτε όχι. Απλώς, εάν τα συνηθίσει κανείς και βλέπει καλύτερα, θα τα ζητάει. Σωστά. Αλλιώς δεν φταίνε τα γυαλιά στην επιδείνωση της πρεσβειοποίησης. Mm-hmm. Υπολογίζουμε ότι κάθε 1,5 με 2 χρόνια υπάρχει μία αύξηση της τάξης του μισού βαθμού στην πρεσβειοποία. Μάλιστα. Σημαντικά όλα αυτά που μας λέτε. Τώρα πάμε πάλι στις λύσεις και πώς αντιμετωπίζετε. Είπαμε για τα γυαλιά, είπαμε για τους φακούς επαφής. Οι διαθλαστικές ανομαλίες. Στη διαθλαστική χειρουργική, mm-hmm. η οποία ξεκίνησε πολύ παλιά, στη δεκαετία του 70, με μια ρώσικη μέθοδο, την ακτινωτή κερατοτομή, γινόταν με ειδικά διαμαντομάχαιρα, χαράζοντας την επιφάνεια του ματιού, η οποία σήμερα πλέον έχει εγκαταληφθεί, διότι από τις αρχές της δεκαετίας του 90 και μετά, είχαμε στη διάθεσή μας το excimer laser, το οποίο έκανε την επανάσταση στη διαθλαστική χειρουργική. Μάλιστα. Τώρα υπάρχουν κάποια είδη λέιζερ, έτσι δεν είναι? Η διόρθωση της μυωπίας γίνεται με το excimer laser. Χρησιμοποιούμε όμως την τελευταία δεκαετία και το femtosecond laser, mm-hmm. το οποίο χρησιμοποιείται και στον καταράκτη, έτσι όπως ώστε βλέπουμε στην οθόνη το μηχάνημα femtosecond laser, το οποίο... Femtosecond είναι γαλλικής προελεύσεως? Όχι, δεν είναι αμερικάνικης προελεύσεως. Okay. Femtosecond τότε. Mm-hmm. Ωραία. Με το femtosecond laser
μπορούμε να προετοιμάσουμε το μάτι στη μέθοδο που ονομάζεται LASIK ή LASIK, ανάλογα πώς το προφέρει πάλι κανείς, αν είναι γαλλικής ή αγγλικής σχολής. Και στη συνέχεια η μυωπία θα διορθωθεί με το excimer laser. Χρησιμοποιούμε δηλαδή αυτές τις δύο συσκευές για να μπορέσουμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτό είναι ένα σύγχρονο μηχάνημα excimer laser έκτης γενιάς. Και τι ακριβώς κάνουν αυτά τα μηχανήματα? Το femtosecond laser δημιουργεί μια πολύ λεπτή φλίδα, αποκολλά μια λεπτή φλίδα από την επιφάνεια του ματιού, την οποία ο χειρουργός την ανασηκώνει και στη συνέχεια με το excimer laser, σαρώνοντας την επιφάνεια του, το στρώμα του κερατοειδή, μειώνουμε το πάχος του. Με αυτή τη διαφορά στο πάχος του κερατοειδή διορθώνουμε την μυωπία. Το φλάπ αυτό, ο κρυμνός που έχουμε ανασηκώσει, επανατοποθετείται έτσι ώστε η επούλωση να είναι πάρα πολύ γρήγορη και γι' αυτό το λόγο με την τεχνική που λέγεται LASIK ή LASIK έχουμε πολύ γρήγορη αποκατάσταση. Μπορεί κανείς την ίδια μέρα, ακόμα και την επόμενη μέρα, να επανέλθει στις δραστηριότητες του στο γραφείο. Και ποιος θεωρείται ο καλός υποψήφιος για να κάνει μια τέτοιου είδους επέμβαση? Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να έχει έναν φυσιολογικό κερατοειδή, να έχει κλείσει τουλάχιστον την ηλικία των 18 ετών και να έχει μια σταθερή μυωπία για τουλάχιστον 1-1,5 χρόνο. Μάλιστα. Η εξαίρεση του κανόνα των 18 ετών είναι στα παιδιά που θέλουν να πάνε σε στρατιωτικές σχολές και δεν μπορούν να κάνουν αίτηση λόγω της μυωπίας που έχουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούμε να τους χειρουργήσουμε λίγο νωρίτερα, γνωρίζοντας πάντα ότι υπάρχει κίνδυνος να αυξηθεί η μυωπία στη συνέχεια. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, τουλάχιστον 18 ετών, με σταθεροποιημένη μυωπία και χωρίς κάποιες παθολογικές καταστάσεις είτε στην επιφάνεια του κερατοειδή είτε στο εσωτερικό του ματιού. Μάλιστα. Οπότε είναι καλό να περιμένει κανείς, δηλαδή κάποιος που έχει φτάσει 23 χρονών. Είναι καλό να περιμένει να πάει 25 ή όσο πιο γρήγορα τόσο πιο καλύτερα? Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι μια επέμβαση που υποχρεούται κανείς να την κάνει ή εξαναγκάζεται να την κάνει. Εάν θέλει θα την κάνει. Αν θέλει να απαλλαγεί από τα γυαλιά και τους φακούς επαφής και την εξάρτηση που του δίνουν αυτά, μπορεί να χειρουργηθεί εφόσον υπάρχουν οι ενδείξεις και οι προϋποθέσεις που είπαμε προηγουμένως. Μάλιστα. Τώρα, ποια είναι η προεγχειρητική διαδικασία, τι πρέπει να κάνει? Γίνεται ένας εμπεριστατωμένος έλεγχος που μπορεί να κρατήσει πολλή ώρα, όπου μετράμε τους βαθμούς του. Πρώτα, χωρίς να το έχουμε βάλει κάποια σταγόνα. Αυτή είναι η υποκειμενική διάθλαση. Μετράμε με λεπτομέρεια. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι αν φορά φακούς επαφής, θα πρέπει να, να μην τους έχει χρησιμοποιήσει τουλάχιστον για 7 έως 15 μέρες, εφόσον φορά μαλακούς φακούς. Εάν φορά ημίσκληρους φακούς, τουλάχιστον ένα μήνα. Μάλιστα. Δηλαδή να μην έχει φορέσει τους φακούς για να γίνουν μετρήσεις. Αφού γίνει η πρώτη μέτρηση της διάθλασης, στη συνέχεια γίνεται ξανά η ίδια μέτρηση, αφού το έχουμε ενσταλλάξει ειδικές σταγόνες που παραλύουν τους εσωτερικούς μυς του ματιού και δεν αφήνουν το μάτι καθόλου να σφιχτεί, έτσι ώστε να αλλάξει το βαθμό του. Και έτσι μετράμε τον πραγματικό βαθμό, γιατί πάρα πολλές φορές, ειδικά σε μύωπες, σε νέα άτομα, εάν έχουν ασχοληθεί εκείνη τη μέρα με υπολογιστή ή με κινητό για πολλή ώρα ή με κάποια οποιαδήποτε κοντινή εργασία, μπορεί από το σπασμό που κάνει το εσωτερικό του ματιού να δείχνουν ότι έχουν περισσότερο μυωπία, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία στον προεγχειρητικό έλεγχο να μετρήσουμε με ακρίβεια το βαθμό που έχει κανείς, έτσι ώστε ούτε να τον υποδιορθώσουμε συνέχεια, ούτε να τον υπερδιορθώσουμε. Σίγουρα. Πρέπει λοιπόν πάντοτε ο προεγχειρητικός έλεγχος να συνοδεύεται από μέτρηση των βαθμών με κυκλοπληγία, δηλαδή αυτές τις σταγόνες που παραλύουν τους εσωτερικούς μυς. Επίσης, έχουμε κάνει αυτές τις εξετάσεις και δεν είναι τόσο άνετες. Είναι σαν να μην μπορεί να... Ναι, δυστυχώς είναι αναγκαίο κακό. Θα πρέπει για μερικές ώρες κανείς να κάνει υπομονή, διότι δεν μπορεί να δει κοντά.
ή έχει, εν πάση περιπτώσει, δυσκολίες, ειδικά αν είναι μέρα, πρέπει να φορέσει γυαλιά ηλίου γιατί θα τον τυφλώνει το φως. Είναι ενοχλητικό, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Πρέπει επίσης να μετρήσουμε το πάχος του κερατοειδή, διότι σε άτομα που έχουν λεπτό κερατοειδή, ειδικά σε αυτούς που έχουν πολύ ψηλή μοιοπία, δεν επιτρέπεται να γίνει επέμβαση εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις. Επίσης, δεν πρέπει να έχουν οποιαδήποτε παθολογική κατάσταση πάνω στον κερατοειδή. Μάλιστα. Υπάρχει μια πάθηση που λέγεται κερατόκονος, η οποία... Μόλις σκεφτόμουν για το κερατόκονο, πείτε μου. Η οποία θα πρέπει να διαγνωστεί, διότι υπάρχουν κλινικά μη διαγνωσμένοι κερατόκονοι ή κερατόκονοι που έχουν ξεκινήσει αλλά έχουν σταματήσει εκεί και δεν έχουν προχωρήσει. Θα πρέπει όμως ο χειρουργός να το αναγνωρίσει αυτό έτσι ώστε να πάρει τα μέτρα του. Σήμερα έχουμε σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούμε να κάνουμε διασύνδεση του κερατοειδή με κάποια χρωστική που λέγεται ριβοφλαβίνη, να τον σκληρύνουμε και έτσι η γκάμα των περιστατικών που μπορούν να χειρουργηθούν σε αυτές τις περιπτώσεις έχει αυξηθεί. Μάλιστα. Τώρα η συγκεκριμένη επέμβαση λέιζερ γίνεται με γενική αναισθησία. Όπως ξέρετε, ακόμη και τα πολύ βαριά χειρουργία μας μπορούν να γίνουν με τοπική αναισθησία. Εδώ γίνεται μόνο με σταγόνες στην επιφάνεια του ματιού. Μάλιστα. Άλλωστε, αυτό που θέλουμε να αναισθητοποιήσουμε δεν είναι το εσωτερικό, είναι η επιφάνεια. Η επέμβαση κρατάει πάρα πολύ λίγο, όπως γνωρίζετε. Στη LASIK είναι 3 με 4 λεπτά συνολικά. Και με ενστάλλαξη 1-2 σταγόνων μπορούμε να αισθητοποιηθεί το μάτι πάρα πολύ καλά για όλη τη διάρκεια του χειρουργείου. Μάλιστα. Η μεταχειρητική πορεία ποια είναι? Στη μεταχειρητική πορεία υπάρχουν δύο τύποι επέμβασης με λέιζερ. Η μέθοδος LASIK που ανάλυσα πριν και η επιφανειακή μέθοδος. Η επιφανειακή μέθοδος, όπως το λέει και ο τίτλος, γίνεται στην επιφάνεια του ματιού, χωρίς να χρησιμοποιήσουμε το femtosecond laser για να ανασηκώσουμε έναν λεπτό κρυμνό. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί το πρώτο βράδυ ή το δεύτερο βράδυ να έχουμε ένα μικρό ή μεγάλο ενόχλημα στην επιφάνεια του ματιού. Δηλαδή μπορεί να τσούζει, να δακρύζει, να υπάρχει κάποιος μικρός ή μεγαλύτερος πόνος. Γι' αυτό και συνήθως, εάν υπάρχουν οι ενδείξεις, προτιμάμε να κάνουμε την μέθοδο LASIK, διότι έχει γρηγορότερη αποκατάσταση, ταχύτερη αποκατάσταση, λιγότερο πόνο, σχεδόν καθόλου πόνο θα έλεγα, και η ενστάλλαξη των σταγόνων μεταχειρητικά είναι συντομότερη, είναι περίπου για ένα μήνα. Τώρα υπάρχουν κάποιες τεχνικές που χρησιμοποιείτε για την τεχνική του λέιζερ? Είναι αυτές οι δύο, η PRK, η Photorefractive Keratectomy στα αγγλικά, η επιφανειακή μέθοδος. Αυτή εφαρμόζεται όταν το πάχος του κερατοειδή δεν είναι πολύ μεγάλο ή όταν υπάρχουν κάποιες ανομαλίες στην επιφάνεια του κερατοειδή που θέλουμε να αποφύγουμε. Και στη συνέχεια, επειδή αφαιρούμε μια λεπτή στιβάδα από την επιφάνεια του ματιού, μέχρι να ξαναφυτρώσει το επιθήλιο, επειδή μένουν ελεύθερες οι νευρικές απολύξεις, μπορεί να κάνει λίγο πόνο. Μάλιστα. Για να μην το Πόσο έχουμε αυτό, διάστημα χρειάζεται 2 με 3, 20, 1 με 2, 24 ώρα. Για να μην συμβαίνει αυτό, τοποθετούμε στην επιφάνεια του φακού, του ματιού έναν θεραπευτικό φακό επαφής. Τον αφήνουμε για μερικές μέρες, ώστε να προστατευτεί το επιθήλιο που αναπλάσσεται γρηγορότερα και να μην έχουμε και πόνο. Παρόλα αυτά όμως, τις πρώτες 2-3 μέρες, σε αντίθεση με τη μέθοδο LASIK, το άτομο που έχει υποβληθεί σε αυτήν την επέμβαση δεν είναι σε θέση να κάνει πολλά πράγματα. Ωραία, το αποτέλεσμα, συγγνώμη που σας διακόπτω, το αποτέλεσμα μπορεί να πει κανείς ότι είναι σχεδόν ίδιο και στις δύο μεθόδους. Ποια μέθοδο θα επιλεγεί εξαρτάται αποκλειστικά από την κατάσταση του ματιού. Μάλιστα. Θέλαμε να δείξουμε ένα βίντεο και να μας περιγράψετε step by step. Τι βλέπουμε και μιας και το κάνετε, καλό είναι να μας το περιγράψετε κιόλας στη συγκεκριμένη επέμβαση. Να το δούμε. Εδώ βλέπουμε την επιφάνεια του ματιού, τον κερατοειδή.
πρόκειται για μία επέμβαση LASIK, μέθοδος LASIK. Εδώ το λέιζερ σαρώνει στο εσωτερικό του κερατοειδή, δηλαδή δεν αγγίζει την επιφάνεια, αλλά διαπερνά την επιφάνεια και στο στρώμα του κερατοειδή δημιουργεί μικροφυσαλίδες, οι οποίες αφού ενωθούν μπορούν να σχηματίσουν μια επιφάνεια η οποία εύκολα στη συνέχεια από τον χειρουργό μπορεί να ανασηκωθεί. Είναι αυτός ο κρυμνός που λέγαμε προηγουμένως. Μάλιστα, δεν τώρα έχουμε τη συνέχεια του βίντεο. Αυτό το κομμάτι που έχει κοπεί το ανασηκώνουμε. Mm-hmm. Στη συνέχεια με το excimer laser, το οποίο σαρώνει τον κερατοειδή, αφαιρούμε σιγά σιγά, είναι σαν γυαλόχαρτο. Χωρίς βέβαια πόση το ώρα κρατάει μια τέτοια επέμβαση? Υπολογίστε ότι για κάθε διοπτρία μοιοπίας mm-hmm. θέλουμε 3-4 δευτερόλεπτα. Άρα δηλαδή κάποιος έχει 5 βαθμούς μοιοπίας, το excimer laser θα σαρώσει για 20 δευτερόλεπτα. Μιλάω βέβαια για τα λέιζερ της τελευταίας γενιάς, γιατί τα προηγούμενα ήταν λίγο πιο αργά. Μάλιστα, οπότε μπαίνει κάποιος στις 2, βγαίνει τι ώρα? Υπολογίστε το κάθε μάθα κρατήσει 5-6 λεπτά. Μάλιστα. Το femtosecond laser, για να δημιουργήσει τον κρυμνό εκείνο που είδαμε, θέλει περίπου 15-20 δευτερόλεπτα. Wow. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ και στην οφθαλμολογική χειρουργική. Και σίγουρα χαιρόσαστε, γιατί κάνει και τη δουλειά σας πολύ πιο εύκολη. Η τεχνολογία αυτή ξεκίνησε από τη δεκαετία του 80, να ξέρετε. Μάλιστα. Από τα τέλη της δεκαετίας του 80, στην κλινική πράξη ξεκινήσαμε το 1992 στην Ελλάδα να εφαρμόζουμε το excimer laser, το femtosecond laser δεν υπήρχε τότε. Mm-hmm. Είναι σημαντικό όμως να πούμε και η κλινική, το νοσοκομείο συγκεκριμένα, όταν έχει τα κατάλληλα μηχανήματα, και αυτά τα μηχανήματα που είναι προηγμένη της τεχνολογίας κάνουν τη δουλειά πολύ πιο εύκολη ενός επιστήμονα. Δυστυχώς δεν μπορείς χωρίς αυτά τα μηχανήματα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα από αυτά που λέμε. Σίγουρα. Δεν υπάρχει δηλαδή εναλλακτική μέθοδος, χειροκίνητη ή κάτι άλλο. Τώρα, τα αποτελέσματα αυτά είναι άμεσα έμφανη, κύριε Παπαδόπουλε? Συνήθως τη στιγμή που το άτομο όταν θα τελειώσει η επέμβαση, θα σηκωθεί από το κρεβάτι που είναι το λέιζερ, θα βλέπει καλύτερα από ό,τι έβλεπε πριν χωρίς γυαλιά ή φακούς. Η όραση βέβαια δεν είναι καθαρή από την πρώτη στιγμή. Όταν γίνεται με τη μέθοδο λέιζερ, συνήθως την άλλη μέρα το πρωί βλέπει αρκετά καλά. Δηλαδή υπάρχει μια αποκατάσταση ταχύτατη μέσα σε ώρες. Με τη μέθοδο PRK, την επιφανειακή μέθοδο, μπορεί να πάρει μερικές μέρες να μπορεί να δει. Και εκεί βέβαια θα δει διαφορά από την πρώτη στιγμή, αλλά θα είναι λίγο θολή η εικόνα. Η μεταγχειρητική περίοδος για τη μέθοδο LASIK είναι ένας μήνας περίπου. Με τη μέθοδο PRK, επιφανειακή, 3-4 μήνες, που μπορούν να φτάσουν και σε 6 μήνες. Μάλιστα. Θα ρωτήσει κανείς, κύριε Παπαδόπουλε, εάν βελτιώνεται ή ιάται 100% η όραση? Σε οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση δεν μπορεί κανείς να υποσχεθεί το 100%. Πάμε όμως η επιτυχία, στο στόχο, δεν είναι? Σαφώς. Η επιτυχία αυτών των επεμβάσεων είναι να απαλλάξουμε το άτομο από την εξάρτηση από τους φακούς και τα γυαλιά. Τώρα, παρόλο που οι μετρήσεις στον προχειρητικό έλεγχο είναι πολύ ακριβείς, ο κάθε οργανισμός αντιδρά διαφορετικά. Που σημαίνει? Ενέργεια. Κακό παράδειγμα ποιο είναι? What's the worst case scenario που λέμε? Μπορεί να έχει κάποια απόκληση, να έχει υπερδιόρθωση ή υποδιόρθωση. Προσπαθούμε στη μεταγχειρητική περίοδο με τα κολλήρια, αυξομειώνοντας τα κολλήρια, να το ελέγξουμε αυτό. Όμως η ενέργεια που χρησιμοποιούμε για να διορθώσουμε συγκεκριμένη μοιοπία, συγκεκριμένους βαθμούς ή υπερμετροπία, mm-hmm. είναι ίδια για όλους, αλλά η αντίδραση των ιστών σε κάθε άτομο μπορεί να είναι λίγο διαφορετική. Παίζουν ακόμα ρόλο και οι συνθήκες μέσα στο χειρουργείο, δηλαδή οι συνθήκες υγρασίας, θερμοκρασίας, που μπορεί να επηρεάσουν τα μόρια του λέιζερ, την δέσμη του λέιζερ, να υποδιορθώσουν ή να υπερδιορθώσουν. Το καλό είναι ότι εάν υπάρχει μεγάλη απόκληση και το άτομο δεν είναι ικανοποιημένο από την όρασή του και έχει μείνει αρκετό υπόλοιπο,
που είναι σχετικά σπάνιο με τις τελευταίες γενιές μηχανημάτων, μπορούμε να το ξανασαρώσουμε. Θα περάσουμε άλλη μία φορά με το λέιζερ, εφόσον το πάχος το επιτρέπει, και να διορθώσουμε αυτό το έλλειμμα, ας πούμε. Μας αρέσει γιατί το λέτε με πολύ πάθος, πολύ αναλυτικά. Καταλαβαίνουμε πόσο πολύ, πάνω απ' όλα, όταν το κάνετε και είστε και διευθυντής ορθοφθαλμολογικής κλινικής και προηγμένης τεχνολογίας, πολύ σημαντικά. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και πάλι με τον δόκτωρ μας, τον κύριο Παντελή Παπαδόπουλο. Face to face, συνεχίζουμε με τον γιατρό μας, οφθαλμίατρο χειρουργό. Πολύ σημαντικό να πούμε ότι είναι και διευθυντής ορθοοφθαλμολογικής κλινικής, τον κύριο Παντελή Παπαδόπουλο. Κύριε Παπαδόπουλο, μιλήσαμε για το καταράκτη, μιλήσαμε για μυωπία, μιλάμε γενικά για όλα τα θέματα εδώ στην εκπομπή Face to Face, ενημερώνουμε τους τηλεθεατές μας, γιατί τα μάτια είναι, πρέπει να προσέχουμε σαν τα μάτια μας, όπως λέτε κι εσείς. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, θέλουμε να σας ρωτήσουμε, όταν γίνεται μία επέμβαση διαθλαστική για την μυωπία, μπορεί να γίνει ταυτόχρονα και στα δύο μάτια ή πρέπει να περιμένουμε ένα χρονικό διάστημα στο ένα μάτι και μετά στο άλλο? Όταν πρόκειται για διαθλαστική επέμβαση με λέιζερ στην επιφάνεια του ματιού, συνήθως χειρουργούμε και τα δύο την ίδια μέρα, mm-hmm. την ίδια στιγμή. Άρα. Όταν όμως πρόκειται για εναλλακτικές μεθόδους, όταν δεν μπορεί να γίνει λέιζερ στην επιφάνεια του ματιού, γιατί υπάρχουν και αυτές, και χρησιμοποιούμε ενδοφακούς στο εσωτερικό του ματιού, τότε συνήθως τα κάνουμε ένα και ένα. Δηλαδή, με ένα, τουλάχιστον εγώ, με ένα μεσοδιάστημα, ελάχιστο μεσοδιάστημα μιας εβδομάδας, χειρουργούμε τα μάτια σε διαφορετικό χρόνο. Μάλιστα, σημαντικό αυτό. Και η δεδομένη στιγμή, είπαμε, η ιδανική ηλικία, η ιδανική, ποια είναι, 18 ετών? Το ελάχιστο, είπαμε ότι μπορεί να είναι 18 ετών, συνήθως οι περισσότεροι μετά τα 21. Και βασικός παράγοντας να έχει σταθεροποιηθεί ο βαθμός τους τουλάχιστον για 1-1,5 χρόνο. Να μην ανεβαίνει, να μην συνεχίζει να αυξάνεται δηλαδή η μυωπία. Πάρα πολλές φορές, θα σας προλάβω, θα με το ρωτήσετε, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Πρέπει να μας αφήνετε να ρωτάμε κιόλας, γιατί να έχουμε κάποιο λόγο ύπαρξης. Εάν θα ανεβεί, μας ρωτάνε πάρα πολλές φορές, mm-hmm. αν θα ανεβεί, αν μπορεί να ανεβεί η μυωπία στο μέλλον. Η απάντηση είναι, δεν γνωρίζουμε. Συνήθως δεν ανεβαίνει. Κυκλοφόρησε κάποια εποχή ο μύθος, δεν ακριβώς μύθος, αλλά ευρέως κυκλοφόρησε ότι αν μείνει έγκυος κάποια γυναίκα, ότι μπορεί να της αυξηθεί η μυωπία. Mm-hmm. Δεν ισχύει αυτό. Αυτό βασίστηκε σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε πριν πολλά χρόνια. Προσωπικά όμως, από πάρα πολλά άτομα που έχω χειρουργήσει, δεν έχω δει να υπάρχει διαφορά μεγάλη και να έχει αλλάξει η μυωπία μιας εγκύου σε σχέση με κάποιον που δεν είχε. Μπορεί να επανέλθει όμως, αν χειρουργηθεί κάποιος. Πού είναι, μπορεί να επαναληφθεί η επέμβαση εφόσον το υπολοιπόμενο πάχος του κερατοειδή το επιτρέπει. Αν δηλαδή έχει αρκετό πάχος που υπολείπεται. Αυτό το ξέρουμε στην πρώτη φάση όταν χειρουργήσει. Το ξέρουμε και στη συνέχεια το υπολογίζουμε και πάλι. Μάλιστα. Οπότε λέτε στον ασθενή θα χειρουργηθείτε, αλλά υπάρχει μια περίπτωση μετά από 1-2 χρόνια να επανέλθετε στο βαθμό 2 της μυωπίας? Συνήθως, επειδή είναι σπάνιο αυτό που λέτε, mm-hmm. είναι πολύ σπάνιο πλέον με τις τελευταίες γενιάς στα μηχανήματα, τους εξηγούμε ότι σε περίπτωση που αμέσως με την επέμβαση δεν έχουν φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα, μπορεί να γίνει μια επιπρόσθετη διόρθωση. Και μελλοντικά, αν χρειαστεί, μπορούμε να διορθώσουμε εφόσον έχουν αρκετό πάχος. Γι' αυτό και αφήνουμε πάντα ένα περιθώριο. Μάλιστα. Τώρα τα μειονεκτήματα, υπάρχουν κάποια μειονεκτήματα που φοβόμαστε, κάποιες επιπλοκές πιθανόν? Κοιτάξτε, σε κάθε χειρουργική πράξη, ακόμα και στην πιο απλή, μπορεί να υπάρχουν επιπλοκές. Μάλιστα. Ευτυχώς αυτές τις επεμβάσεις, οι επιπλοκές είναι πάρα πολύ λίγες. Σε πολύ μικρό ποσοστό, ούτε καν μισό τα 100. Μειονεκτήματα αυτής της τεχνικής υπάρχουν? Μειονεκτήματα από ποια άποψη? Από άποψη, παραδείγματος χάρη, μια άλλη τεχνική που θα μπορούσε να ήταν. Η συγκεκριμένη μπορεί να είναι limited σε μόνο 10% των ατόμων περιστατικών. Όχι, που έχουν ακριβώς κάποιο πρόβλημα. Γιατί μπορεί να είναι μια τέλεια άρτια, παραδείγματος χάρη, τεχνική, η οποία όμως δεν γίνεται συχνά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ενδείξεις. Στην πλειοψηφία των ατόμων υπάρχουν οι ενδείξεις για να μπορέσει να γίνει η επέμβαση με λέιζερ. Εάν δεν μπορεί να γίνει, τότε έχουμε άλλες εναλλακτικές μεθόδους, όπως είναι η ένθεση ενδοφακών
Και αυτά είναι συνήθως, αυτές είναι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται σε υψηλούς βαθμούς μυωπίας. Και επίσης, αυτό που δεν είπαμε είναι ποια περιθώρια, μέχρι ποιους βαθμούς μπορούμε να διορθώσουμε. Αν υπερβαίνει ένα άτομο αυτούς τους βαθμούς, δεν μπορεί να διορθωθεί μόνο με λέιζερ. Μάλιστα. Σήμερα, στη μυωπία, μπορούμε να φτάσουμε μέχρι και το πολύ στους 15 βαθμούς. Συνήθως σταματάμε στους 12. Wow. Το FDA έχει εγκρίνει 14 για μυωπία. Για την υπερμετροπία από πόσους στους 6 βαθμούς, είπατε, ξεκινάει. Συνήθως ένα άτομο με ένα βαθμό δεν θα θελήσει ποτέ να χειρουργηθεί και δεν χρειάζεται να χειρουργηθεί. Ποιος είναι αυτός, πότε ξεκινάνε συνήθως από 2 βαθμούς και πάνω? Συνήθως από τον 1,5 βαθμό και πάνω είναι κανείς εξαρτημένος από τα γυαλιά ή τους φακούς. Mm-hmm. Δεν μπορεί να οδηγήσει τη νύχτα καλά. Υπάρχουν βέβαια άτομα που έχουν περισσότερους βαθμούς και δεν τους ενδιαφέρει γιατί δεν χρησιμοποιούν την όρασή τους σε βαθμό τέτοιο ώστε να τους δυσκολεύει στις λειτουργίες τους. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, οι περισσότεροι που κάνουν τις επεμβάσεις αυτές έχουν από 1,5 βαθμό και πάνω. Ως προς τον αστιγματισμό έχουμε δυνατότητα μέχρι 6 βαθμούς. Εάν τώρα έχει κανείς περισσότερους βαθμούς ή ο κερατοειδής του είναι πολύ λεπτός, μπορούμε να διορθώσουμε το πρόβλημα με κάποιους τεχνητούς φακούς, όχι σαν αυτούς που χρησιμοποιούμε στον καταράκτη στα νέα άτομα, αλλά επιπρόσθετους φακούς που είτε καρφιτσώνονται εντός εισαγωγικών πάνω στην ήριδα, έχουν ένα ειδικό σύστημα, ένα clips που καρφιτσώνεται πάνω στην ήριδα, χωρίς να ραφτεί πουθενά. Αυτή είναι η φακή ηριδική στήριξης ή άλλοι φακοί που μπαίνουν πίσω από την ήριδα, πάνω από το φυσικό μας φακό. Μάλιστα. Το καλό αυτών των επεμβάσεων είναι ότι είναι αναστρέψιμες επεμβάσεις. Δηλαδή, αν χρειαστεί, ο φακός αφαιρείται. Οπότε μπορούμε να πούμε με μεγάλη ασφάλεια ότι μετά δεν χρειάζεται πλέον να φοράει γυαλιά ο ασθενής, γιατί γι' αυτό άλλωστε το κάνει. Αυτός είναι ο στόχος των διαθλαστικών επεμβάσεων και για λειτουργικούς, όχι μπορεί μόνο αισθητικούς. Να βάψει βεβαίως τα μάτια της. Όταν περάσουν οι πρώτες μέρες της μεταχειρητικής περίοδου και δεν υπάρχει φόβος μολύνσεων, μπορεί να κάνει ό,τι έκανε και πριν. Μπορεί να βαφτεί. Τώρα, για γυαλιά ηλίου, πρέπει για ένα χρονικό διάστημα να φοράει γυαλιά ηλίου? Κανονικά πρέπει να φοράμε γυαλιά ηλίου όλοι. Πάντα. Από πολύ μικρή ηλικία. Πάντα, βέβαια. Τον πρώτο καιρό, καλό είναι να φορούν τα γυαλιά για να τους προστατεύουν από σκόνη, αέρα. Και πότε μπορεί να δει τηλεόραση? Από την πρώτη μέρα. Δεν από την πρώτη μέρα. Δεν έχουμε πρόβλημα πάνω σε αυτό το τομέα. Δεν θα πάθει κάτι δηλαδή, βλέποντας τηλεόραση. Έχει κάποιο περιορισμό? Μπορεί να οδηγήσει την ημέρα της επέμβασης, την ίδια μέρα της επέμβασης. Εάν μιλάμε για επεμβάσεις με λέιζερ και τη μέθοδο LASIK, καλό θα είναι την ίδια μέρα να μην οδηγήσουν. Την επομένη, αν αισθάνονται καλά και αισθάνονται ότι μπορούν να δουν καλά και έχουν τη σιγουριά, μπορούν να οδηγήσουν. Δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση σε αυτό, απλώς να προσέξουν να μην, ας πούμε, να γυρίζουν τη σχάρα του κλιματισμού του αυτοκινήτου πλαγίως, έτσι ώστε να μην τους φυσάει πάνω στο μάτι και να μην εκτεθούν σε αέρα, σκόνη, κάτι που μπορεί να τους μολύνει ή να χρειαστεί να τρίψουν το μάτι τους. Μάλιστα. Τώρα, μια έγκυος γυναίκα μπορεί να κάνει χειρουργείο, είτε λέιζερ είτε χειρουργική επέμβαση? Κανονικά δεν θα πρέπει να κάνει λέιζερ, διότι θα πρέπει στη συνέχεια να ενσταλάξει σταγόνες οι οποίες έχουν ουσίες που κανονικά δεν επιτρέπονται να ενσταλάζονται στο πρώτο τρίμηνο και στο δεύτερο ίσως τρίμηνο της κοιήσεως. Κανονικά όχι. Δεν επιτρέπεται μία έγκυος να χειρουργηθεί. Μου έχει τύχει όμως περίπτωση όπου η κοπέλα που χειρουργήθηκε δεν γνώριζε ότι ήταν έγκυος. Εκεί αν το ξέραμε, δεν τη χειρουργούσαμε. Εκεί την γίνεται. Παρακολουθήσαμε καθ' όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, δεν παρουσίασε κανένα απολύτως πρόβλημα. Τα φάρμακα έπρεπε να τα σταματήσουμε πολύ νωρίτερα, αμέσως μόλις μάθαμε ότι είναι έγκυος, παρόλο που η τοπική σταγόνα δεν μεταφέρεται στο αίμα στις ποσότητες που μπορεί να βλάψει. Παρόλο αυτά, είναι κανόνας να μην χρησιμοποιούμε τέτοιες ουσίες στο πρώτο τρίμηνο της κοιήσεως. Μάλιστα, και ούτε και αυξήθηκε η μυωπία της κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Τι συμβουλές θα δίνατε στις τηλεθεατές που πάσχουν από κάποιο πρόβλημα διαθλαστικών ανομαλιών? Εφόσον θέλουν
να απαλλαγούν από τα γυαλιά και να έχουν μία ζωή χωρίς εξάρτηση, όπως παράδειγμα κάποιος που θέλει να κάνει έντονο αθλητισμό. Εάν θέλουν και εφόσον τους επιτρέπει η κατάσταση του ματιού τους, μπορούν να χειρουργηθούν. Απευθυνόμενοι στους κατάλληλους ειδικούς χειρουργούς. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει κάποια εποχή που θα μπορούσαμε να πούμε καλύτερα το καλοκαίρι, καλύτερα το χειμώνα, γίνεται αυτή η επέμβαση? Επειδή οι συνθήκες στις οποίες ζούμε είναι πλέον αρκετά πολιτισμένες, με την έννοια του ότι έχουμε κλιματισμό παντού, δεν διακόπτουμε σε κάποια περίοδο τις επεμβάσεις αυτές. Μπορεί να γίνουν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Απλώς θα ξέρει αυτός που χειρουργείται το καλοκαίρι ότι για μία εβδομάδα με 10 μέρες θα στερηθεί τα μπάνια στη θάλασσα. Στη συνέχεια όμως θα μπορεί να κολυμπάει και να κάνει και βουτιές με ανοιχτά τα μάτια και να απολαμβάνει και γύρω του όλες τις ομορφίες της παραλίας. Αυτό πάνω απ' όλα. Τώρα, να μιλήσουμε λιγάκι εξειδικευμένα. Εάν δεν μπορεί να κάνει λέιζερ, ποιες είναι οι τεχνικές που μπορεί να χρησιμοποιηθούν? Είναι η ενδοφακή, κυρίως. Οι ενδοφακοί που τοποθετούνται πάνω στην ήριδα, όπως είπαμε πριν, η ενδοφακή ηριδική στήριξης και η ενδοφακή που τοποθετούνται πίσω από την ήριδα, η ενδοφακή οπισθίου θαλάμου. Μάλιστα. Τώρα, όταν μπορούν όμως να κάνουν λέιζερ, μπορούν να κάνουν και εναλλακτικές. Εσείς ποια πιστεύετε ότι είναι η τέλεια τεχνική που πρέπει να εφαρμοστεί? Επειδή η διαθλαστική χειρουργική είναι εξατομικευμένη χειρουργική, για κάθε άτομο οι λύσεις μπορεί να είναι διαφορετικές. Εδώ όμως οι πιο απλές λύσεις είναι με λέιζερ. Αν δηλαδή μπορούμε να κάνουμε την επέμβαση με λέιζερ, αυτήν θα προτιμήσουμε. Και είναι και εξωτερικές επεμβάσεις. Δεν είναι, οι άλλες είναι ενδοβολβικές επεμβάσεις, το εσωτερικό του ματιού. Μάλιστα. Και γίνονται εφόσον δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λέιζερ. Και βέβαια έχει να κάνει λίγο και με την ηλικία. Εάν κάποιος είναι 60 χρονών, 65 χρονών, έχει μυωπία και θέλει να φτιάξει τη μυωπία του, στα 65, επειδή σίγουρα έχει και κάποια μικρή σκλήρυνση στο φακό του, δεν είναι σωστό να πάμε να του κάνουμε λέιζερ, διότι σε λίγο καιρό θα χρειαστεί να του κάνουμε και την άλλη επέμβαση. Οπότε κάνοντας του μία επέμβαση αντικατάστασης κρυσταλλοειδούς φακού, χωρίς και δεν είναι απαραίτητο να έχει και τον καταράκτη. Βέβαια, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να προσέχει κανείς το εσωτερικό του ματιού. Δεν πρέπει δηλαδή να χειρουργηθούν μάτια που έχουν μυωπικές εκφυλιστικές αλλοιώσεις και κινδυνεύουν να πάθουν κάποια αποκόλληση εύκολα. Πρέπει αυτό όλα αυτά να αποκλειστούν. Από πριν, έτσι δεν είναι? Συνήθως το βλέπουμε πριν και βλέπουμε ποια μάτια είναι υψηλού κινδύνου. Και πολλές φορές χρειάζεται να γίνει κάποια περιχαράκωση με λέιζερ, κυρίως σε περιπτώσεις που έχουν και καταράκτη, που εκεί υποχρεωτικά θα πρέπει να χειρουργηθούν. Στις άλλες περιπτώσεις όμως, αν είναι κάποιο μάτι υψηλού κινδύνου, του λέμε καλύτερα να φορέσει τα γυαλιά και να περιμένει όταν χρειαστεί να γίνει και επέμβαση καταράκτη, να διορθωθούν και τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Πάμε να γυρίσουμε λίγο τη σελίδα μας, πολύ κοντά εκεί στα μάτια, αλλά λίγο ίσως ηλικιακά αργότερα. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για την πρεσβυοποία. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς είναι η πρεσβυοποία? Η πρεσβυοποία εμφανίζεται γύρω στα 45 για τους περισσότερους ανθρώπους. Α, τόσο νωρίς. Πιστεύουμε ότι ήταν... Πώς το βλέπει κανείς. 55. Όχι. Είναι στα 45 για τους εμμέτροπες. Δηλαδή αυτούς που δεν έχουν ούτε μυωπία ούτε υπερμετροπία. Οι υπερμέτροπες δυστυχώς θα εμφανίζουν πρεσβυοποία πολύ νωρίτερα από τα 45. Μπορεί και στα 40 και στα 37 και στα 38. Η πρεσβυοποία δημιουργείται επειδή ο φακός μας σκληραίνει με τα χρόνια και δεν μπορεί, χάνει την ελαστικότητά του και δεν μπορεί να εστιάσει σε κοντινά αντικείμενα. Και σιγά σιγά βλέπουμε λοιπόν ότι απομακρύνουμε το βιβλίο για να μπορέσουμε να δούμε καλύτερα. Εστιάζουμε πιο καλά στις μακρινές αποστάσεις. Αυτοί που είχαν μυωπία πάρα πολλά χρόνια χαίρονται γιατί πλέον βλέπουν... Ακριβώς, είναι το μόνο πλεονέκτημα της μυωπίας. Κάποια στιγμή όμως το χέρι δεν θα φτάνει και εκεί θα αναγκαστούν να φορέσουν, να ξεκινήσουν να φοράνε γυαλιά πρεσβυοποίηση. Όταν ένα μάτι έχει μυωπία και το άλλο που έχει πρεσβυοποίηση, ακόμα. Αυτός είναι ο ιδανικός συνδυασμός. Α, τι γίνεται? Δεν θα χρειαστούν ποτέ γυαλιά. Ένα μάτι και κάνουν δεν κλείνουν τίποτα απολύτως, κοιτάνε κανονικά. Αυτό είναι το φυσικό monovision.
Δηλαδή αυτός που έχει κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ τυχερός, γιατί δεν είναι εξαρτημένος, δεν θα είναι ποτέ εξαρτημένος από τα γυαλιά. Και ένας από τους τρόπους διόρθωσης της πρεσβυοποίησης βασίζεται σε αυτό το φαινόμενο. Το ένα μάτι το φτιάχνουμε να βλέπει μακριά, ή αν είναι μέτροπα δεν χρειάζεται καν να το πειράξουμε, και το άλλο μάτι με λέιζερ μπορούμε να το δημιουργήσουμε μοιοπία. Μάλιστα. Περίπου 1,5-2 βαθμών, και έτσι εκείνο το μάτι βλέπει κοντά. Αυτό μπορεί να το δοκιμάσει κανείς με φακό επαφής πριν του κάνουμε την επέμβαση. Ποια όμως είναι συνήθως τα συμπτώματα? Τα συμπτώματα σίγουρα είναι εμφανή, όπως είπατε και εσείς. Δεν βλέπει ή υπάρχουν και άλλα συμπτώματα που εκδηλώνουν? Κουράζεται εύκολα κανείς. Μπορεί να έχει πονοκεφάλους όταν κάθεται πολλή ώρα στον υπολογιστή. Μετά αρχίζει να αισθάνεται ότι χρειάζεται δυνατό φως. Εάν ανάψει κανείς το φως, αρχίζει και διαβάζει καλύτερα. Αυτό βέβαια τον πρώτο καιρό. Μετά από κάποια στιγμή θα χρειαστεί. Είναι φυσιολογικό ότι όλοι χρειάζονται φως για να μπορούν να διαβάσουν? Τα νεότερα άτομα δεν χρειάζονται φως για να δουν λεπτομέρειες. Mm-hmm. Το φως πώς δρά? Η κόρη του ματιού μας στο δυνατό φως αντιδρά και κλείνει, μικραίνει, για να προστατέψει το μάτι από το δυνατό φως. Οπότε μέσα από το στενό αυτό διάφραγμα μπορεί κανείς να δει καλύτερα. Και αυτό είναι ένα τρίκ, θα σας πω, να ακούσουν και οι τηλεθεατές. Εάν δεν έχουμε γυαλιά εκείνη ακούει τη στιγμή και θέλουμε. Ακούει ο σκηνοθέτης μας και λέει ότι έχει πρεσβυοποία. Ωραία. Παρόλο που είναι πολύ νέος και είναι 39 χρονών, έχει αρχίσει και έχει πρεσβυοποία και ανησυχεί. Πιθανότατα να έχει και υπερμετροπία, γι' αυτό και το παρουσιάζεται νωρίτερα. Μάλιστα. Κάνουμε λοιπόν τη χούφτα μας κατά αυτόν τον τρόπο και κοιτάμε σαν να κοιτάμε μέσα από τηλεσκόπιο. Ναι. Εάν εκείνη τη στιγμή δεν έχουμε γυαλιά και δεν έχουμε καλό φωτισμό. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δούμε καθαρότερα κοντά. Mm-hmm. Εκείνη τη στιγμή βέβαια δεν είναι για να διαβάζετε πολλή ώρα, αλλά είναι ένα τρίκ όταν βρεθεί κανείς σε μια δύσκολη στιγμή και δεν έχει τα γυαλιά μαζί του, μπορεί να προσφύγει σε αυτόν τον τρόπο για να μπορέσει να δει κάτι κοντά στο να διαβάσει εκείνη τη στιγμή κάτι. Καλά είναι να ξέρουμε όλα τα τρίκ. Και εμείς βέβαια, και φυσικά. Και βέβαια, αν έχει φως ή να ανάψει το κινητό του, τώρα τα κινητά, τα περισσότερα smartphones έχουν και προβολής, να ανάψει το φως του κινητού, να αυξήσει την ένταση του φωτός για να διαβάσει καλύτερα. Τώρα, να σας ρωτήσω, υπάρχουν κάποια άτομα που είναι 55 χρονών και βλέπετε ότι διαβάζουν πολύ καλά και δεν χρειάζονται καν γυαλιά. Είναι αυτοί που έχουν τουλάχιστον στο ένα μάτι τους μοιοπία. Είναι συχνό αυτό? Αρκετά συχνό. Μάλιστα. Τώρα πάμε να μιλήσουμε για την αντιμετώπιση. Πώς ακριβώς αντιμετωπίζεται η πρεσβυοποία? Η πρεσβυοποία με μη πειραματικές μεθόδους που έχουμε αυτή τη στιγμή μπορεί να αντιμετωπιστεί είτε με λέιζερ, με τις μεθόδους που έχουμε και στη μοιοπία, με ενδοφακούς και τελευταία προσθέθηκε και κάποια νεότερη μέθοδος με ένθεση ενδοκερατικών ενθεμάτων. Είναι κάτι πολύ μικρή και λεπτή φακή που τοποθετούνται μέσα στον κερατοειδή. Μάλιστα. Τώρα, ανάλογα με την ηλικία, εάν κάποιο άτομο είναι 45 ετών, μπορούμε να του διορθώσουμε με λέιζερ το ένα μάτι και να το κάνουμε να βλέπει κοντά, κάνοντας τον μύωπα, με τη μέθοδο monovision. Άλλη μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι η χάραξη ενός πρεσβυοπικού προφίλ στην επιφάνεια του κερατοειδή και σε πιο μεγάλες ηλικίες, άνω των 50 και ανάλογα με το βαθμό υπερμετροπίας που έχουν, η πιο μόνιμη, θα έλεγα, λύση είναι να του αντικαταστήσουμε τον φακό τους με έναν πολυεστιακό φακό. Τι σημαίνει ακριβώς? Είναι σαν να του κάνουμε μία εγχείρηση παρόμοια με αυτή του καταράκτη, να του αλλάζουμε τον φακό τοποθετώντας έναν πολυεστιακό φακό. Ο πολυεστιακός φακός μας δίνει τη δυνατότητα να βλέπουμε και μακριά και κοντά και ενδιάμεσα. Αυτό δεν το θέλουν όλοι όμως? Έτσι, το θέλουν όλοι, αλλά δεν είναι για όλους. Γι' αυτό και. Ποιοι είναι οι περιορισμοί? Οι περιορισμοί είναι η κατάσταση του κάθε ματιού, δηλαδή εσωτερικά το μάτι θα πρέπει να είναι σε άψογη κατάσταση, να μην έχει οποιαδήποτε παθολογία, να μην έχει παράδειγμα εκφύλιση οχράς κοιλίδας, ηλικιακή εκφύλιση οχράς κοιλίδας, να μην έχει διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, ο κερατοειδής του να είναι σε καλή κατάσταση, να μην έχει πολύ ξηρά μάτια. Και εφόσον πληρούν αυτά τα κριτήρια, στη συνέχεια θα πρέπει
και ψυχολογικά να είναι ο ασθενής, ο υποψήφιος μάλλον, γιατί δεν είναι ασθενής, να είναι σε θέση να δεχτεί τα μικροελαττωματάκια που έχει ο πολυεστιακός φακός. Και ποια είναι αυτά? Τη νύχτα στην οδήγηση σε πολύ σκοτεινούς δρόμους, σε επαρχιακούς ας πούμε δρόμους, μπορεί κανείς να βλέπει κύκλους γύρω από τα φώτα των αυτοκινήτων που έρχονται από απέναντι. Μάλιστα. Αυτό μερικά άτομα τα ενοχλεί πολύ. Άλλοι δεν ενοχλούνται καθόλου. Τα ενδοκερατικά ενθέματα, τι ακριβώς είναι? Τα ενδοκερατικά ενθέματα είναι κάποια πολύ μικρά φακουδάκια, μικροί φακοί, πολύ λεπτοί, οι οποίοι τοποθετούνται μέσα στον κερατοειδή, αφού ανοίξουμε ένα μικρό τούνελ με το femtosecond laser. Μάλιστα. Και αυτά μπαίνουν στο ένα μάτι και μπορούν να βοηθήσουν να βλέπει κανείς κοντά με αυτό το μάτι. Μάλιστα. Οπότε η διόρθωση της πρεσβευοποιίας με λέιζερ θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια μόνιμη λύση? Όχι. Όχι. Ο λόγος που δεν είναι μόνιμη είναι επειδή οι αλλαγές στο βαθμό του ματιού μας μετά τα 45 κυρίως προέρχονται από τον φακό, τον κρυσταλλοειδή φακό. Εμείς λοιπόν αν επέμβουμε με λέιζερ στην επιφάνεια του ματιού στον κερατοειδή, θα διορθώσουμε στιγμιαία εκείνο το πρόβλημα που έχει κανείς εκείνη τη στιγμή, αλλά μετά από μερικά χρόνια ο βαθμός του θα αλλάξει. Άρα λοιπόν η επέμβαση με λέιζερ της πρεσβειοποίησης, δημιουργώντας κυρίως το monovision, έχει κάποια ημερομηνία λήξης. Και αυτό το λέμε πάντοτε στον υποψήφιο. Πόσο συνήθως είναι life expectancy από μία monovision? 5, 10, 15 χρόνια, εξαρτάται από την ηλικία μετά και το βαθμό του. Μετά χρειάζεται πάλι επέμβαση? Συνήθως δεν κάνουμε ξανά λέιζερ. Συνήθως εκεί σε αυτή την περίπτωση θα πάει κανείς να κάνει αντικατάσταση του ενδοφακού. Και όταν υπάρχει και ένας αρχόμενος καταράκτης, τι γίνεται εκεί? Εκεί, χωρίς συζήτηση, θα γίνει αντικατάσταση του φακού. Είναι λάθος σε άτομα που έχουν έστω μια μικρή σκλήρυνση ή θόλωση του φακού να γίνεται επέμβαση με λέιζερ στον κερατοειδή. Μάλιστα. Οπότε monovision είναι... Monovision λοιπόν μπορεί να γίνει είτε με το λέιζερ είτε με ενδοφακό. Γιατί υπάρχουν άτομα, όπως σας είπα πριν, που δεν μπορούν να δεχτούν τις παραθλάσεις που δημιουργεί ένας πολυεστιακός φακός. Σε αυτούς τοποθετούμε μονοεστιακούς φακούς. Τον ένα φακό τον ρυθμίζουμε να βλέπει μακριά και τον άλλο να βλέπει κοντά. Άρα μονοβίσον και με ενδοφακούς. Μάλιστα. Τώρα εδώ πάει η ερώτηση. Αν φορέσει κανείς πιο γρήγορα τα γυαλιά, θα χειροτερέψει η πρεσβευοποίηση για να φτάσουν στο σημείο μια επέμβαση? Δεν θα χειροτερέψει η πρεσβευοποίηση. Απλώς είναι ένα ψυχολογικό. Απλώς θα αισθάνεται καλύτερα, θα βλέπει καλύτερα με τα γυαλιά και θα τα ζητάει. Μάλιστα. Επιπλοκές υπάρχουν? Είπαμε, σε κάθε επέμβαση πάντα μπορεί να υπάρξουν επιπλοκές. Ως προς το λέιζερ, είναι οι ίδιες επιπλοκές που μπορεί να έχει κανείς σε μια επέμβαση μυωπίας. Μάλιστα. Ποσοστό είναι πάρα πολύ μικρό. Δεν είναι μηδέν όμως. Mm-hmm. Ως προς τους ενδοφακούς, είναι οι ίδιες επιπλοκές που μπορεί να έχει κανείς σε μια εγχείρηση καταράκτη. Πάλι πολύ μικρό ποσοστό. Απλώς θέλει λέγκη άρτης, δηλαδή πολύ καλή χειρουργική, δεν θέλει προχειρότητες, θέλει καλό προεγχειρητικό έλεγχο, να γίνουν, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις ο υπολογισμός του ενδοφακού πρέπει να είναι πάρα πολύ ακριβής. Γιατί καταλαβαίνετε ότι κάνουμε μια διαθλαστική επέμβαση. Σίγουρα. Το καλό είναι ότι μπορεί να συμπληρωθεί με άλλου τύπου, π.χ. λέιζερ, εάν έχει μείνει κάποιο υπόλοιπο. Άρα έχουμε πάρα πολλές εναλλακτικές λύσεις. Λύσεις υπάρχουν πάντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαδόπουλο, που ήρθατε στην εκπομπή Face to Face και μας ενημερώσατε για όλα τα διαθλαστικά προβλήματα και λύσεις πάνω απ' όλα. Ενημερώνουμε και εσάς, πάντα μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας βλέπετε εδώ στο Face to Face πιστά. Πάμε να δούμε ένα ενδιαφέρον βίντεο. Γεια σας από εμάς. Σήμερα στην εκπομπή μας θα έχουμε ένα πολύ σπουδαίο, εκλεκτό να πούμε, καλεσμένο μας από την πολύ όμορφη Ινδία. Γιατί λέμε Ινδία? Γιατί έχει έρθει ειδικά για να το παρουσιάσουμε εδώ στην εκπομπή μας. Να καλωσορίσουμε τον Dr. Vasu Kesavan. Hello, Dr. Vasu. Hello, Asmina. Welcome to our show today. Καλωσορίσουμε τον Dr. Vasu Kesavan στην εκπομπή μας σήμερα. We wanted to ask you, you do ancient medicine. Ο Dr. Vasu κάνει αρχαία ιατρική και να τον ρωτήσουμε τι ακριβώς είναι η αρχαία ιατρική που κάνει ο Dr. Vasu. What exactly is ancient medicine? You know, olden days,
when there was no science. Τις παλιές μέρες που δεν υπήρχε η επιστήμη. People used to treat by seeing the pulse, just holding the hand, checking the pulse. Είναι μια τεχνική που πιάνει τον παλμό και από τον παλμό μπορεί να καταλάβει τι παθήσεις έχει ο κάθε ασθενής. So by the pulse you can check. Check what kind of disease, what are the, how to treat a patient. Okay, so all you have to do is hold a hand of a patient, feel their pulse, and from so simple, you can detect what exactly disease they have. You can do a whole scan of their body. So, πιάνει τον παλμό του κάθε ασθενή και από εκεί μπορεί να καταλάβει τη συγκεκριμένη πάθηση. Δηλαδή, ο ίδιος ο γιατρός γίνεται ένα σκανάρισμα του οργανισμού χωρίς εξετάσεις, χωρίς απολύτως τίποτα. And it's so simple. Very, very simple. And then what's the therapy? How does it work? You know, depends on the patient to patient. Mm-hmm. We recommend medicine or something, oil therapy, mm-hmm. or meditation also. Οπότε υπάρχουν διάφοροι τρόποι να πούμε ότι ο γιατρός μας είναι και εφευρέτης διάφορων βοτάνων που συνδυασμός αυτών των βοτάνων μπορεί να θεραπεύσει πάρα πολλές παθήσεις. Οπότε χωρίς φάρμακα που λέμε, μόνο και μόνο με βότανα μπορεί να θεραπεύσει. Να μιλήσουμε όμως λιγάκι για την ιστορία, την οικογενική του ιστορία, γιατί είναι 400 χρόνια η ιστορία της οικογένειάς του. Tell us a little bit how ancient medicine works, because your family is 400, all the way, it goes 400 years back, 8 generations, 8 γενές. Can you tell us a little bit about the history? You know, it all started during the olden generation. You know, we have much more older than that, but we don't have record. We have a record of 8 generations. Mm-hmm. So based on that, you know, it is all, you know, in India, we have this culture of Guru Shishya, means mm-hmm. Guru and disciple. Mm-hmm. So, yes. This was in our family. So, είναι οικογενειακός γιατρός από 8 γενές, ο πατέρας του γιατρός. 8 generations back, you're all doctors, όλοι γιατροί. And why do you believe that this method works better than pharmaceutical method, since you are a doctor? Because many patients who pharmaceutical doctors could not able to treat, mm-hmm. we have treated them successfully. Μάλιστα, τον ρώτησα γιατί δεν εξάσκησε το φαρμακευτικό επάγγελμα ή τις επεμβάσεις και κάνει την αρχαία ιατρική. Και εκείνος απάντησε φυσικά γιατί η αρχαία ιατρική μπορεί να κουμπίσει παθήσεις και ασθένειες που δεν μπορεί να θεραπευτεί κάποιος ή να γίνει μια επέμβαση για κάποια συγκεκριμένη πάθηση. Τώρα, να τον ρωτήσουμε σε σχέση με παθήσεις, ποια είναι η γκάμα των παθήσεων. Can you please tell us, Dr. Vasu, what is the extent of a certain illness or sickness that you can cure? From what to what? Από τι μέχρι τι μπορεί να... Because there's serious cases and there's... Basically, the serious patient only come to us mm-hmm. when there is no treatment. Other doctors say it's not possible, so they come to us. Mm-hmm. So at that stage also, we try and help them, and many patients, by God's grace, got cured. That's amazing what you're telling us. As you said, you are the machine, you are the therapy. Όπως είπε ο Dr. Vasu, είναι και το μηχάνημα και ο θεραπευτής. Right, Dr. Vasu? Thank you. Nice speaking to you. Thank you so much for having you on our show today. And everybody can just see what you do. Ευχαριστούμε πολύ τον Dr. Vasu. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε.